πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι μια πρωτοβουλία πρωτοποριακή. Είναι ένα πρώτο και σημαντικό, απαραίτητο, αυτονόητο βήμα για τη χαρτογράφηση του χώρου των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Έχουν πολύ συχνά στη χώρα μας τα μίντια κατηγορηθεί για αδιαφάνεια. Και πολύ περισσότερο αυτό το έχουμε ακούσει όσον αφορά το διαδίκτυο. Η πεποίθηση δική μας είναι πως όπως όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι και οι ενημερωτικές ιστοσελίδες πρέπει να λειτουργούν στη βάση των αρχών και του ρυθμιστικού πλαισίου που διασφαλίζουν τη διαφάνεια. Και εδώ ακριβώς είναι η δική μας πρωτοβουλία να δείξει ότι δίνουμε εξίσου σημασία στην διαδικτυακή ενημέρωση του κόσμου όσο και στις, ας το πούμε, συμβατικές. Δεν παρεμβαίνουμε στο περιεχόμενο, δεν επιβάλλουμε σε κανένα ενημερωτικό ιστότοπο να μπει στο Μητρώο. Αντιθέτως, δίνουμε κίνητρα για να μπουν στο Μητρώο. Δίνουμε θετικά κίνητρα. Θα λειτουργούν μέσα στο e-media χρηστικά εργαλεία όπως μια υπηρεσία που θα λειτουργεί ως παρατηρητήριο για τη λογοκλοπή. Ένα software δηλαδή, ένα λογισμικό το οποίο θα μπορεί να χτυπάει ένα καμπανάκι στο μέσο το οποίο έχει πρωτογενώς παράξει περιεχόμενο για το αν αυτό αναπαράγεται ή όχι. Προφανώς εμείς δεν θα έχουμε καμία δικαιοδοσία ή κανένα λόγο από εκεί και πέρα. Ο καθής δικαιούται να διασφαλίσει ή να μην διασφαλίσει με βάση τους κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων τα συμφέροντά του. Εκτός αυτού, τα μέλη του Μητρώου θα απολαμβάνουν την πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων τα οποία τηρούνται στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Μιλάω για πρόσβαση και όχι παραχώρηση, ξανά με την υπόμνηση περί πνευματικών δικαιωμάτων. Και βεβαίως θα συμπεριλαμβάνονται στις επιχειρήσεις οι οποίες δύναται να έχουν πρόσβαση στις καταχωρήσεις διαφημιστικών μηνυμάτων εταιριών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με το που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής των εταιριών στο Μητρώο, μετά θα ξεκινήσουμε και θα απαιτούμε και από τους κρατικούς φορείς, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, υποβάλλουν τα διαφημιστικά τους προγράμματα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, να είναι συμβατοί πλέον με τον νόμο. Και υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Εδώ τώρα θα πρέπει να δούμε λίγο και τα νομικά βήματα, οι οποίες δεν είναι στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οι τράπεζες. Το ηθικό, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν και αυτές να λειτουργήσουν στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης.